Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη σημερινή σας παρουσία στη έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου. Σας καλέσαμε για να σας παρουσιάσουμε μια σημαντική υπόθεση την οποία χειρίστηκαν με επιτυχία αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου, καθώς και άλλων υπηρεσιών, και αφορά συγκεκριμένη υπόθεση την εξιχνίαση διαρρήξεων κλοπών σε οικίες στο νησί της Χίου. Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκαν μετά από συστηματική έρευνα 14 περιπτώσεις διαρρήξεων κλοπών που διαπράχθηκαν στο νησί της Χίου το τελευταίο 15ήμερο. Συνελήφθησαν προχτές 19 Αυγούστου 2019 το βράδυ στη Χίο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χίου 2 αλλοδαποί υπήκοοι ηλικίας 36 και 38 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα, οι παραπάνω συλληφθέντες αφήχθησαν στο νησί της Χίου στις 7 Αυγούστου 2019 με πλοίο της γραμμής και είχαν ως σκοπό τη διάπραξη των κλοπών που ήδη διέπραξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι συλληφθέντες, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, εντόπιζαν οικίες, των οποίων οι ένικοι απουσίαζαν και προσέγγιζαν αυτές με αυτοκίνητο, το οποίο φρόντισαν να σταθμεύουν σε κοντινή απόσταση από την οικία, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια ως όχημα διαφυγής. Ακολούθως, και σύμφωνα με τα στοιχεία της όλης έρευνας, ο 36χρονος εισερχόταν στις οικίες είτε από ανασφάλιστες εισόδους, είτε παραβιάζοντας με διαρρηκτικά εργαλεία, μπαλκονόπορτες, παράθυρα και αφαιρούσε κοσμήματα, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα σημαντικής αξίας, ενώ ο 37χρονος εκτελούσε χρέη σιλιαδόρου. Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν συνάδελφοί μου από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου, αλλά και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου, εντοπίστηκαν οι δράστες στο λιμάνι της Χίου, ενώ ανέμεναν το πλοίο της γραμμής με σκοπό την αναχώρησή τους για το λιμάνι του Πειραιά και στη χατουχή τους, καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 2 αυτοκίνητα που είχαν, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, ένα ζευγάρι κιάλια, γυαλιά ηλίου, διαρρηκτικά εργαλεία, 2 ζεύγη με αθλητικών παπουτσιών, ένα ζευγάρι γάτια, 2 κινητά τηλέφωνα, αχτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ και των 51 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που, όπως διακριβώθηκε από την έρευνα, χρησιμοποιούσαν οι παραπάνω αλλοδαποί για την εγκληματική τους δράση. Κατά την όλη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε επίσης ότι σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσαν αποφάσεις δικαστικών αρχών των Αθηνών για τα αδικήματα κλοπής και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής, ενώ ο 36χρονος είχε συλληφθεί και αυτό στο παρελθόν για διάφορα συναφή ποινικά αδικήματα. Οι κλοπές αφορούσαν οικίες στις περιοχές των Καρδαμήλων, της Λαγκάδας, των Καποχώρων, του Νεοχωρίου, της Καλλιμασιάς, του Καταράκτη, του Πυργίου και του Λιθίου. Ενώ η αξία των κλοπημαίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 150.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματιστήσα ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου, οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πλημμυριωδικών Χίου, όπου ασκήθηκε η σχετική ποινική δίωξη
και παραγγέλθηκε στη συνέχεια η διενέργεια κυρίας Ανάκρισης. Θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα κάτι για την όλη υπόθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τόσο τον Ταξίαρχο Διευθυντή της Αστυνομίας Χίου, τον κύριο Αυγερινό, όσο τον Διευθυντή Ασφαλείας, τον αστυνόμο κύριο Βυζανιάρη, καθώς και τον αναπληρωτή αυτού, τον κύριο Κοντογιάννη, ο οποίος πράγματι σήκωσε πολύ μεγάλο βάρος για την ευσυχνίαση αυτής της υπόθεσης. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί κατέβαλαν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό, διότι καθημερινά συζητούσαμε την όλη υπόθεση. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τα νέα παιδιά της ελληνικής αστυνομίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου, διότι όπως με διαβεβαίωσε ο Διευθυντής Αστυνομίας Χίου, ο Ταξίαρχος, ο κ. Αυγερινός, τα παιδιά αυτά δούλεψαν πολλές ώρες εκτός υπηρεσιακού ουραρίου, χωρίς να διαμαρτυρηθούν για την οποιαδήποτε υπεραπασχόληση και το έκαναν με πολύ χαρά, έτσι ώστε οι πολίτες της Χίου να αισθάνονται ασφαλείς. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.